Λοιπόν, και επειδή αυτό ήταν πραγματικά ένα θέμα που ήσουν τα αρχή της εκπομπής, έπαιξε πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Χτυπάει το τηλέφωνο για να δούμε ποιος είναι πάνω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα πάνω μας. Πώς είσαι? Καλημέρα. Είμαι αρκετά καλά. Πες, και έτοιμος. Πες μας τι έχει γίνει, βρε πάνω μου, για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα. Γιατί διαβάζαμε τίτλους, έχουν ανησυχήσει όλοι πάρα πολύ. Μέχρι και εμάς παίρνουν τηλέφωνα να μας ρωτήσουν τι έχει γίνει και πώς είσαι και τι συμβαίνει και όλα αυτά. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πήγα για γύρισμα κατεφάσεις και εντάξει, απλά δεν αισθανόμουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, λίγο είχα ανεβάσει λίγο πυρετό. Εντάξει, λίγο η κούραση, κυρίως η κούραση, εγώ πιστεύω ότι είναι. Και εντάξει, η παραγωγή πολύ καλά έκανε. Είπε ότι εντάξει, ξεκουραστείς. Αυτό. Λίγο ίσως να φοβηθήκαν και κάτι άλλο. Οπότε, καθαρά για προληπτικούς λόγους. Έκανε και κάποιες περαιτέρω εκφράσεις και μια χαρά. Όλα αρνητικό, σε όλα αρνητικά. Είπες ότι είναι όλα αρνητικά. Είπες ότι είναι όλες οι εξετάσεις που έκανες είναι όλες αρνητικές. Άρα αυτά είναι τα καλά, τα νέα. Okay. Λόγω τώρα των ημερών και για όλα αυτά. Βέβαια, λογικό. Η παραγωγή υποφοβήθηκε. Συνεργαζόμαστε, δουλεύουμε εδώ στα άτομα εκεί πέρα. Βεβαίως. Ήταν λογικό να μου ζητήσουν να κάνω επιπλέον εξετάσεις για αυτό που ακούει το ίδιο το κορονοϊό. Μπράβο. Σωστό. Πρόκειτο δηλαδή για εκτός από τις υπόλοιπες και για τις συγκεκριμένες εξετάσεις που αφορούν στον κορονοϊό. Αυτές οι εξετάσεις έχουν βγει αρνητικές. Οπότε, βεβαίως, έχασες κάποια γυρίσματα, αλλά τώρα θα επιστρέψεις κανονικά μετά από τα πολύ ευχάριστα αποτελέσματα. Ναι, εννοείται τίποτα. Ήταν κάτι που δεν ήταν τίποτα ανησυχητικό ή τίποτα κοντά σε αυτό που φοβόμασταν, εν πάση περιπτώσει. Εσύ είσαι τώρα καλά, αισθάνεσαι καλά? Έχεις προλάβει να ξεκουραστείς καθόλου? Είσαι καλύτερα? Έχει πέσει ο πυρετός? Πώς είσαι? Δεν κακόμαι, yes, καλού, λένε. Ναι, έχω ξεκουραστεί, είμαι πολύ καλύτερα και είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Μπράβο. Ωραία. Αυτά ήταν, λοιπόν, για να πολύ ξέρετε καλά, και λοιπόν. Εσείς που ανησυχήσατε πραγματικά, έχει ανησυχήσει πάρα πολύ ο κόσμος πάνω. Είναι πολύ συγκινητικό. Τόσο πολύ που το άκουγα, ανησύχησα και εγώ. Τόσο πολύ που, συγγνώμη. Όταν σε αγαπάνε πολύ και όταν έχεις τόσο καλή και θετική εντύπωση στους ανθρώπους, λογικό είναι, όμορφο είναι να ανησυχούν για σένα. Οπότε είναι καλό που είσαι καλά, βεβαίως. Οπότε τώρα θα έχουμε τη χαρά όλοι να σε ξαναβλέπουμε κανονικά. Άρα, για να ξεδιαλύνουμε και αυτό, σε κάποια από τα επεισόδια του MasterChef δεν θα είσαι παρόν, γιατί τα γυρίσματα του Σαββάτου, της Κυριακής και τα σημερινά δεν θα μπορέσεις ούτε σήμερα να είσαι εκεί. Άρα αυτό σημαίνει ότι για ένα διάστημα θα απέχεις από αυτά που θα δούμε εμείς ως επεισόδια σε λίγο καιρό και μετά θα επανέλθεις κανονικά. Για να το λήξουμε και αυτό το λέω. Μόνο δύο επεισόδια θα λείπω και από αύριο κανονικότατα τα γυρίσματα ανυπομονώ. Ωραία. Να είσαι καλά πάνω μας. Περαστικά σιδερένιος, λοιπόν. Το σημαντικό είναι αυτό. Καλά. Ότι είσαι καλά στην υγεία σου. Φιλιά, ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Ξέρετε τι, είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει αυτή η ανησυχία. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, έχει γίνει. Ο πανικός είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος. Έτσι κι αλλιώς για οτιδήποτε, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο.